Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ξημερώνει τώρα. Δεν πειράζει, όσο βγάλουμε. Κλείσουμε κανένα φως, κλείσουμε τη μηχανή, βάλουμε το motor guide. Σήμερα έχουμε άλλο ψαράκι εδώ όλομα. Σε ο φίλος μου ψαράς φρύσα. Η φρύσα είναι ό,τι καλύτερο, είναι μαλακό βέβαια, αλλά είναι ό,τι καλύτερο για τα θράψαλα. Ορίστε, αυτή είναι η κάφτρα. Είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, είναι με αρπάδια, έχει πολλά αγκίστρια. Μου έδωσε ο φίλος μου, ψαράς μου, μου έδωσε ένας φίλος μου φρύσες. Έχω βάλει και το φωτάκι λόγω που ξημερώνει, γιατί άργησα να έρθω. Για να δούμε. Αν βγάλω κανένα θα σας... θα το ανάψω. Μόλις πιάσαμε ένα, με το που ρίξαμε στα 15 μέτρα κάτω από το σκάφος. Να το. Μακάρι να είναι μικρό για δόλωμα. Καλό είναι, μικρούτσικο. Ωραίο είναι. Πήραμε το άλλο. Αυτό με πήρε στα 60 μέτρα κάτω στον πάτο. Λίγο μεγάλο. Ορίστε, έχουμε το ψυγείο εδώ πέρα. Αυτό το κακό έχουν οι φρύσες, ότι τελειώνουν κατευθείαν. Τώρα το κάρφωσα εκεί, άμα πάρουμε και κανένα άλλο, καλώς. Πάρουμε κανένα σε διαδρομή. Πήγε εκεί το πιπίλαγε. Η φρύσα μία που το δολώνεις, μία που το παίρνει από πάνω. Είναι πολύ μαλακό σαν ψάρι. Ενώ το σαφρίδι είναι πιο σκληρό και βαστάει πιο πολύ. Αν δεν έχει πρόβλημα με δολώματα, η φρύσα δουλεύει καλύτερα.
Αυτό με πήρε στα 40 μέτρα όταν κατέβαινε. Για να δούμε πόσο είναι. Αυτή η κάφτρα, αν πιαστεί, δεν γλιτώνει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ πως είναι, πως το έχει αγκαλιάσει. Αυτό είναι σαν μπανιό μικρό, σαν φρύδι μικρό. Αυτό είναι πιο σκληρό. Για να δούμε, θα δουλέψει. Έχει ξημερώσει έξω εντωμεταξύ. Ωραία. Για να δούμε. Οπα, το σταμάτησε. Να το. Βλέπει, είναι μια χαρά. Άμα έχει κάτω ό,τι και να ρίξεις, ψάρι να είναι να γυαλίζει. Βοηθάει βέβαια και η σπίθα, έτσι. Αλλά ό,τι και να ρίξεις δουλεύει. Ψάρι να είναι. Γόπα, σαφρίδι, φρύσα, σαρδέλα. Οτιδήποτε ψάρι. Α, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι μικρούλι. Το κάνουμε το πρωί. Ορίστε. Πολύ καλό και αυτό. Το έβαλα στο ψυγείο. Το πράγμα. Ωραία. Έχω ένα ψυγείο εδώ. Το βάζω μέσα. Εδώ πέρα. Έχω το ψυγείο με νερό. Για ζωντανό. Για το πρωί. Οπα. Μία-δύο καλά καρφώματα και δεν φεύγει. Με το που κατέβηκα απευθεία. Εντάξει, έχει ξημερώσει, έχει πάει 5,5 ώρα, 6 παρά 20. Και ακόμα τρώνε σαν μουρλά. Δηλαδή αν καθόμουν όλο το βράδυ θα βγάζα άνετα 20 κομμάτια. 200 είναι 300 μικρά. Έτσι αλλιώς αυτά θέλω. Για να τα ψαρέψω. Για να δούμε αυτό. Πολύ ζώρικο. Έχει πιαστεί στραβά με μήπως. Για να δούμε. Όχι, καλά έχει πιαστεί. Ευθύνη. Ωραία. Ήδη ακοψιά, λίγο πιο μεγάλο είναι αυτό. Ήδη ακοψιά είναι όλα σχεδόν. Ωραία. Πάει και αυτό. Εδώ πέρα. Να το ψυγείο που σας έλεγα. Καλό είναι, άμα θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε για δόλωμα, να μην τα πιάσετε με το χέρι. Να μην τα πιάσετε με το χέρι. Βλέπετε το σαφρίδι πως αντέχει.
Το σαφρίδι αντέχει στο τέτοιο, ενώ η φρύσα δεν αντέχει. Αυτά. Μόσχε μας έκανε, παιδί μου. Εδώ είμαστε στα 60 μέτρα. Οπα! Α, αυτό είναι. Α, μεγάλο αυτό. Οπα, 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 οπα. Έλα πάμε. Α, κοίτα εδώ ρε. Κοίτα νεύρα που έχει. Κοίτα νεύρα που έχει ρε παιδιά. Κοίτα ρε φίλε νεύρα. Αν δεν έχει πιαστεί στραβά, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Έρε νεύρο. Έλα ρε παιδί. Για να σε δω. Για να σε δω λιγουλάκι. Α, είναι μεγάλο. Μη φτύνεις εδώ. Αυτό όντως είναι μεγάλο. Δεν μας κάνει αδόλωμα. Αυτό όντως είναι μεγάλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι μεγάλο. Ωραίο. Μουσική μας έχανε. Θα πάω μια μέρα να βγάλω δίκυλα τρίκυλα μεγάλα για να δείτε. Κοιτάξτε ότι έχει ξημερώσει. Παιδιά, ξημέρωσε. Και ένα που ήταν που το έφερνα, έφυγε. Στο καλό να πάει. Άλλη μέρα τώρα.
πολύ ωραία. Πάμε να ψαρέψουμε τώρα. Πάμε να ψαρέψουμε. Έχει ήδη ξημερώσει. Τα τράψαλα που έβγαλα είναι αυτά εδώ. Είναι εδώ μέσα δύο ζωντάνα. Και αυτά εδώ είναι. Μία ωρίτσα 5.30 με 6. Ούτε μία ώρα έβγαλα αυτά εδώ. Ούτε μία ώρα έβγαλα αυτά εδώ. Αυτά. Έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Εκεί είναι τα θράψαλα τα μεγάλα. Εκεί είναι. Όποιος ξέρει από Κορινθιακό. Ωραία. Έχει λίγα ρεύματα. Έχει μπόλικα ρεύματα. Γι' αυτό ρίχνουμε λίγο πιο μπροστά για να πέσουμε ακριβώς σχεδόν. Thank you.
Παραγάδι κομμένο ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Δεν πειράζει. Ναι, καλό ψαράκι. Ακολουθάει άλλο ένα. Thank you.
Στα κάτω αγίστρια. Δεν έχει φάει στο στόμα.